Το 1914 βρίσκει την Ελλάδα σε κλίμα γενικής εφορίας. Χάρη στους νικηφόρους πολέμους του 1912 και 1913 έχει διπλασιαστεί η έκταση και ο πληθυσμός της. Ένα μέρος των εθνικών της πόθων έχει πραγματοποιηθεί. Η χώρα είναι έτοιμη να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να προχωρήσει ειρηνικά προς το μέλλον. Όμως ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει και πολύ γρήγορα ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου η Ελλάδα διχάζεται. Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος θέλει να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία. Αντίθετα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος υποστηρίζει την αυστηρή ουδετερότητα. Η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία τελικά τάσσονται με το μέρος των κεντρικών δυνάμεων, διεκδικώντας τη Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει όλα όσα κέρδισε με πολύ κόπο και αίμα κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Στην Ευρώπη η εικόνα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν, οι δύο παρατάξεις έχουν δημιουργηθεί και αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα κληθεί να πάρει θέση σε αυτή την αντιπαράθεση. Με ένα βασιλιά φιλογερμανό και έναν πρωθυπουργό φίλο της Βρετανίας, το δίλημα θα είναι τεράστιο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παρατάσσονται από τη μία μεριά οι κεντρικές δυνάμεις, δηλαδή η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία, στις οποίες προστίθενται αργότερα η Βουλγαρία και η Τουρκία, και από την άλλη μεριά η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία που αποτελούν την Αντάντ και οι μικροί τους σύμμαχοι Σερβία και Μαυροβούνιο, στους οποίους προστίθενται διαδοχικά η Ιαπωνία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Κίνα και τέλος οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα αίτια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οφείλονται στις οικονομικές συνθήκες της εποχής και στις επεκτατικές βλέψεις κάποιων κρατών που έχουν ως αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Ειδικότερα η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας, οφειλόμενη στη ραγδαία εξέλιξη της βιομηχανίας της, οδηγεί σε όξυνση του ανταγωνισμού με την Αγγλία στην προσπάθεια και των δύο να εξασφαλίσουν το μονοπόλιο των διεθνών αγορών. Ταυτόχρονα, η γαλλική πολιτική της Ρεβάνς, δηλαδή η επιθυμία της Γαλλίας, να αποκαταστήσει το χαμένο στο Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870-71 γόητρό της και να ανακτήσει την Αλσατία και τη Λορένη, προκαλεί συνεχώς ένταση στις σχέσεις της με τη Γερμανία. Την ίδια εποχή, η Αυστρο-Ουγγαρία βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία σχετικά με την κυριαρχία στα Βαλκάνια. Μέσα σε αυτό το τεταμένο διεθνές κλίμα, αρκεί μια αφορμή για να εκραγεί ο πόλεμος, κάτι που δεν αργεί να συμβεί. Στις 28 Ιουνίου 1914, στο Σεράγεβο της Βοσνίας, που τότε ήταν επαρχία της Αυστρο-Ουγγαρίας, δολοφονείται ο αρχιδούκας διάδοχος της Αυστρίας Φερδινάνδος και η σύζυγός του, από έναν νεαρό Σέρβο σπουδαστή. Το γεγονός αυτό παρέχει στην Αυστρο-Ουγγαρία την ευκαιρία να ταπεινώσει τη Σερβία και να επιδιώξει να αυξήσει τη δική της επιρροή στα Βαλκάνια. Στέλνει λοιπόν στη Σερβία τελεσίγραφο, με το οποίο την καθιστά υπεύθυνη για τη δολοφονία και της θέτει απαράδεκτους όρους αποζημίωσης που η Σερβία αρνείται. Η Αυστρο-Ουγγαρία, έχοντας την υποστήριξη της Γερμανίας, διατάσσει γενική επιστράτευση. Κηρύσσει τον πόλεμο στις 28 Ιουλίου κατά της Σερβίας και βομβαρδίζει το Βελιγράδι. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ο πόλεμος γενικεύεται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Ο Βενιζέλος υποστηρίζει πως η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις συμμαχικές υποχρεώσεις απέναντι στη Σερβία και να τη συνδράμει στον πόλεμο με την Αυστρο-Ουγγαρία. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος όμως υποστηρίζει πως η Ελληνοσερβική Συνθήκη Συμμαχίας του 1913 ισχύει μόνο σε βαλκανικό πλαίσιο και επομένως η Ελλάδα δεν έχει καμία υποχρέωση να συνδράμει τη Σερβία. Οι δυνάμεις των δύο συνασπισμών είναι ισοδύναμες. Οι δυτικοί σύμμαχοι διαθέτουν 170 μεραρχίες, ενώ οι κεντρικές δυνάμεις 150. Αλλά αρτιότερη υλικοτεχνική υποδομή.
Στο δυτικό μέτωπο, η επίθεση των Γερμανών κατά των Γάλλων, διαμέσου των εδαφών του Βελγίου, αποκρούεται στη μάχη του Μάρνη το Σεπτέμβριο από το γαλλικό στρατό, του οποίου προέστατε ο στρατηγός Ζόφ. Παράλληλα, οι Βέλγοι αντιστέκονται στη γραμμή του Ιζέρ. Στο ανατολικό μέτωπο, ο γερμανικός στρατός με επικεφαλής τον στρατάρχη Χίντεμπουργκ συντρίβει τους Ρώσους στη μάχη του Τάνεμπεργκ. Παράλληλα, τα σερβικά στρατεύματα αντιστέκονται στις αυστρο-ουγγρικές επιθέσεις. Η Τουρκία τάσεται υπέρ του γερμανικού συνασπισμού και κλείνει τα στενά του Ελίσποντο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξ αρχής επιδιώκει την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυτικών συμμάχων. Η πεποίθηση του Βενιζέλου βασίζεται στο γεγονός πως θεωρεί ότι οι δυνάμεις αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν στην Ελλάδα εδαφικά ανταλλάγματα, κυρίως στη Μικρά Ασία. Οι Αγγλογάλοι όμως, προτιμώντας την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, προτείνουν στην Ελλάδα να παραμείνει ουδέτερη και απορρίπτουν τις προτάσεις του Βενιζέλου. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα ευρύτερο συνασπισμό στα Βαλκάνια, που θα ενώσει όλα τα βαλκανικά κράτη και την Τουρκία εναντίον των κεντρικών δυνάμεων. Ο Βενιζέλος θεωρεί πως τυχόν συμμετοχή της Βουλγαρίας στο συμμαχικό συνασπισμό πριν τη συμμετοχή της Ελλάδας θα αποβεί σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να προλάβει την είσοδο της Βουλγαρίας στο συμμαχικό συνασπισμό πριν την αντίστοιχη είσοδο της Ελλάδας, ο Βενιζέλος εμφανίζεται διατεθειμένος να παραχωρήσει στη Βουλγαρία την Καβάλα, έτσι ώστε να προσελκυθεί στο συμμαχικό συνασπισμό. Το σχέδιο των Δυτικών αποτυγχάνει και η Τουρκία πρώτα και μετά η Βουλγαρία εισέρχονται στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Η αιμονή του Βενιζέλου στον προσετερισμό της Αντάντ βασίζεται στο ότι η Ελλάδα περιβάλλεται από θάλασσα στα 3 από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Μοιραία, το μέλλον της ταυτίζεται με αυτό της θαλασσοκράτηρας δύναμης, τίτλο που το 1914 αδιαφιλονίκητα κατέχει η Μεγάλη Βρετανία. Αν η Ελλάδα επιδιώξει τη φιλία και την υποστήριξη των κεντρικών αυτοκρατοριών, όπως πρεσβεύει μια μικρή ομάδα πολιτικών, τότε ολόκληρη η ακτογραμμή της θα βρεθεί εκτεθειμένη στο έλεος των πυροβόλων του στόλου της Αγγλίας. Επιπρόσθετα, μετά την είσοδο της Βουλγαρίας και της Τουρκίας στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, η προσχώρηση στο συνασπισμό της Αντάντ είναι πιθανό να επιφέρει ικανοποίηση των εθνικών της διεκδικήσεων, γιατί η Ελλάδα διεκδικεί εδάφη στη Θράκη και τη Μικρά Ασία που ανήκουν στη Βουλγαρία και την Τουρκία. Ο εθνικός διχασμός, η σύγκρουση δηλαδή πρωθυπουργού και βασιλέα σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν βέβαια κυρίως ένα ζήτημα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ωστόσο, η σύγκρουση αυτή εικονογράφησε, θα μπορούσαμε να πούμε, και άλλα ευρύτερα ρήγματα και ασυνέχειες της ελληνικής κοινωνίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πίσω από το βενιζελικό στρατόπεδο στοιχήθηκαν οι νέες χώρες, οι οποίες είχαν εισέλθει στην Ελλάδα μετά τους νικηφόρους πολέμους του 12-13 και οι οποίες θεωρούσαν ότι η ουδετερόφιλη στάση του βασιλιά θα τις έθετε σε κίνδυνο, καθότι ενδεχομένως να άνοιγε το δρόμο σε μια νέα βουλγαρική επιδρομή στις περιοχές αυτές. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε ίσως να παρατηρηθεί ότι στρώματα μιας δυναμικής αστικής τάξης στοιχήθηκαν επίσης πίσω από το Βενιζέλο, καθώς και δυνάμεις εκείνες οι οποίες προωθούσαν, θα λέγαμε, έναν πιο εξωστρεφή εθνικισμό, σε αντίθεση με περισσότερο παραδοσιακά στρώματα της παλαιάς Ελλάδας, τα οποία επιζητούσαν ένα εθνικισμό κάπως πιο στενό με την έννοια της πτωχής πλην εντύμου Ελλάδος. Και οι πληθυσμοί αυτοί βρήκανε βέβαια καταφύγιο στον Κωνσταντινισμό. Στις αρχές του 1915 οι πολεμικές επιχειρήσεις σταθεροποιούνται κατά μήκος των γραμμών χρακωμάτων. Μέσα σε αυτή την κόλαση οι στρατιώτες θα περάσουν 3 χρόνια υπομένοντας στερήσεις και ασθένειες. Η Βουλγαρία προσχωρεί στο γερμανικό συνασπισμό και κηρύττει τον πόλεμο στη Σερβία. Η Ιταλία αλλάζει στρατόπεδο και προσχωρεί στην Αντάντ. Εντείνεται ο θαλάσσιος αποκλεισμός της Γερμανίας που αντιδρά με υποβρυχιακό πόλεμο. Η Αγγλία αποβιβάζει Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς στα Δαρδανέλια, ελπίζοντας να ευνηδιάσει τους Τούρκους.
Στην Ελλάδα κορυφώνεται η διαφωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος επιτάχυνε τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, στις οποίες καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο τύπος. Ο τύπος ανέλαβε την οργάνωση της έκφρασης της παράταξής του, τροφοδότησε τις συλλογικές φοβίες και διοχέτευσε την πολιτική κρίση σε επίπεδο κορυφής στην κοινή γνώμη. Στον εθνικιστικό λόγο που αναπτύσσεται στο βενιζελικό τύπο προβάλλεται η πολιτική της εξόδου από την ουδετερότητα ως εθνικά συμφέρουσα λύση, αλλά και ως ένας πραγματιστικός στόχος, γιατί θα έφερνε την Ελλάδα στο πλευρό των παραδοσιακών φίλων και συμμάχων εναντίον των προαιωνίων, για να μιλήσουμε με όρους της εποχής, εχθρών. Αντίθετα, στον αντιβενιζελικό τύπο συγκροτείται μια αντίθετη άποψη υπέρ της ουδετερότητας της χώρας, μιας και ο πρώτιστος στόχος, ο προβαλλόμενος στόχος, ήταν η διατήρηση της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, όπως είχε συγκροτηθεί μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι αντιβενιζελικές εφημερίδες, ιδιαίτερα οι λαϊκιστικές, όξυναν το πολιτικό κλίμα και διοχέτευσαν πολιτικές συμπεριφορές, οι οποίες επηρέασαν τα πολιτικά ήθη σε όλο τον ελληνικό Μεσοπόλεμο. Νομιμοποίησαν τις ενέργειες του βασιλιά, ακόμα και αυτές που παραβίαζαν το Σύνταγμα, και ενθάρρυναν τις πολιτικές κινήσεις των συλλόγων των επιστράτων. Ο Βενιζέλος θέλει να συμμετάσχει στην αγγλική προσπάθεια της απόβασης στα Δαρδανέλια, αλλά τα ανάκτορα και το επιτελείο του στρατού αρνούνται κατηγορηματικά. Τα γεγονότα τους δικαιώνουν. Οι Τούρκοι προβάλλουν σκληρή αντίσταση και καθυλώνουν τις δυνάμεις της Αντάντ, που μετά από μερικούς μήνες αναγκάζονται να αποχωρήσουν. Οι απώλειες και από τις δύο πλευρές ανέρχονται σε περίπου 500,000 άνδρες. Στις μάχες των Δαρδανελίων θα ξεχωρίσει η προσωπικότητα του διοικητή των τουρκικών στρατευμάτων, Μουσταφά Κεμάλ, μετέπειτα γνωστού ως Κεμάλ Ατατούρκ. Η διαφωνία μεταξύ βασιλιά και πρωθυπουργού οδηγεί στην παρέτηση της κυβέρνησης Βενιζέλου τον Φεβρουάριο του 1915. Στις εκλογές του Μαΐου, η λαϊκή ετιμιγορία επανεκλέγει τον Βενιζέλο, ο οποίος επιμένει ότι η Ελλάδα πρέπει να μπει άνευ όρων στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Ο Βενιζέλος θεωρεί πως η Ελλάδα πρέπει οπωσδήποτε πλέον να συνδράμει τη Σερβία, από τη στιγμή που η Ελληνοσερβική Συνθήκη Συμμαχίας του 1913 προέβλεπε ρητά την αμοιβαία συνδρομή των δύο κρατών σε περίπτωση πολέμου με τη Βουλγαρία. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος όμως επιμένει πως η Ελλάδα δεν έχει καμία υποχρέωση, από τη στιγμή που η Σερβία δεν μπορεί να παρατάξει 150,000 στρατιώτες στο βουλγαρικό μέτωπο, όπως προέβλεπε η Συνθήκη Συμμαχίας. Προκειμένου να κάμψει τις αντιρρήσεις του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο Βενιζέλος σκέπτεται ένα τέχνασμα. Εισηγείται την αντικατάσταση των σερβικών στρατευμάτων με αντίστοιχα αγγλογαλλικά. Παρά το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος δεν συμφωνεί με την αποστολή γαλλοβρετανικών στρατευμάτων, η αποβίβασή του στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει. Κι έτσι, η ελληνική ιδιαιτερότητα έχει δεχτεί το πρώτο αποφασιστικό πλήγμα. Τα ανάκτορα ανένδοτα εμένουν στις θέσεις τους, πράγμα που οδηγεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε νέα παρέτηση και αποχή του κόμματός του από τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 1915. Η διαμάχη αυτή για τη στάση της χώρας στον πόλεμο στέκεται η αφορμή για την απόσχηση των δύο μερών και τη δημιουργία δύο αντίθετων πολιτικών πόλων. Ο εθνικός διχασμός είναι πλέον γεγονός. Το 1915 τελειώνει δραματικά για την Ελλάδα. Η Σερβία καταραίει μετά από την ταυτόχρονη επίθεση της Αυστρίας και της Βουλγαρίας. Οι Αγγλογάλοι, κατόπιν παρασκηνιακής συνεννόησης με τον Βενιζέλο, αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι καταλαμβάνουν τα νησιά Λίμνος, Λέσβος, Κέρκυρα, Μήλος και τον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη. Μετά την αποτυχία των Αγγλογάλων στα Δαρδανέλια, ο Αγγλικός και ο Γαλλικός στρατός φτάνουν στη Θεσσαλονίκη ενθαρρυμένοι από τον Βενιζέλο και αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας το περιχαρακωμένο στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης. Τα σοκάκια τρέμουν στη θέμελα σαν περνάνε τα τεράστια εγγλέζικα αυτοκίνητα. Άλλωστε οι Εγγλέζοι, το καταλαβαίνεις αυτό με την πρώτη ματιά, έχουν πάρει ολονόν τον αέρα μέσα στην πόλη. Επιβληθήκανε με τις μπόλικες λίρες τους και με τη μεγαλόκαρδη αφέλειά τους, όπου στο βάθος της λουφάζει η έπαρση και η ευγενική περιφρόνηση για όλο τον αποδέλυπο κόσμο.
Μετά από λίγο καιρό φτάνουν και μία ρωσική ταξιαρχία και μία ιταλική ταξιαρχία και βέβαια και ο σερβικός στρατός, ο οποίος είχε χάσει την Σερβία και αφού πρώτα ακολούθησε το δρομολόγιο μέσω Αλβανίας στην Κέρκυρα, έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει από εκεί να διεκδικήσει πάλι την πατρίδα του, τη Σερβία. Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 1916, στο δυτικό μέτωπο εκδηλώνεται μεγάλη γερμανική επίθεση στο Βερντέν. Η επίθεση αποκρούεται, αλλά με βαρύτατες απώλειες και από τις δύο πλευρές. Περίπου 500.000 ήταν οι νεκροί, ενώ για πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία γίνεται χρήση των τάγκς. Στη Βόρειο Θάλασσα διεξάγεται η ναυμαχία της Γιουτλάνδης, ανάμεσα στο Βρετανικό και το Γερμανικό στόλο, και η ναυμαχία τελειώνει χωρίς νικητή. Στην Αραβία, ο Λόρενς της Αραβίας εξεγείρει τους Άραβες κατά των Οθωμανών κατακτητών. Το 1916 βρίσκει την Ελλάδα βαθιά διχασμένη και με ένα μέρος των εδαφών της υποκατοχή των δυτικών δυνάμεων. Τον Μάιο του 1916 παραδίνεται το οχυρό Ρούπελ στους ελάβνοτες Γερμανούς και μέχρι τον Ιούλιο πέφτουν στα χέρια των Βουλγάρων η Δράμα, οι Σέρες και η Καβάλα. Ο ελληνικός στρατός διατάσσεται από την κυβέρνηση Ζαΐμη να μην αντισταθεί στην προέλαση των στρατευμάτων των κεντρικών δυνάμεων και έτσι ολόκληρο το τέταρτο σώμα στρατού εχμαλωτίζεται και μεταφέρεται στο Γκέρλιτς της Γερμανίας μέχρι το τέλος του πολέμου. Η απώλεια της Ανατολικής Μακεδονίας χρεώνεται στην αδέξια πολιτική του Κωνσταντίνου και στην προσπάθειά του να φανεί συνενετικός έναντι των Γερμανών. Η κατάληψη της Καβάλας και πάνω απ' όλα η εχμαλωσία των ελληνικών δυνάμεων συγκλονίζει την Ελλάδα. Τα ωφέλη των Βαλκανικών πολέμων φαίνεται να αρχίζουν να εξαναμίζονται. Οι Βούλγαροι κατέχουν πάλι μέρος της Μακεδονίας, ενώ η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να αντιδράσει. Τον Αύγουστο του 1916, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται το κίνημα της Εθνικής Αμήνης από μια ομάδα πολιτικών και στρατιωτικών που υποστηρίζονται από τις γαλλικές δυνάμεις και ιδίως το στρατηγό Σαράιγ. Κύριο αίτημα των κινηματιών είναι η έξοδος της Ελλάδας στον πόλεμο στον πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Αμέσως μετά την εκδήλωση του κινήματος, ο Βενιζέλος εγκαταλείπει την Αθήνα και μεταβαίνει στην Κρήτη. Τον Οκτώβριο του 1916, ο Βενιζέλος θα αναχωρήσει από την Κρήτη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου και θα σχηματίσει την προσωρινή κυβέρνηση μαζί με τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή. Η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται de facto από τους συμμάχους, οι οποίοι της παρέχουν σημαντική υλική υποστήριξη. Με το σχηματισμό της προσωρινής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα έχει χωριστεί πλέον σε δύο στρατόπεδα, όχι μόνο πολιτικά και ψυχολογικά, αλλά και γεωγραφικά. Η πρώτη προκήρυξη της επαναστατικής κυβέρνησης δημοσιεύεται στο υπαριθμόν ένα φύλλο της εφημερίδας της προσωρινής κυβερνήσεως που εκδίδεται στα Χανιά στις 15 Σεπτεμβρίου 1916 με το παρακάτω περιεχόμενο. Το ποτήριον των πικριών, των εξευτελισμών και των ταπεινώσεων υπερεπληρώθη. Μια πολιτική της οποίας δεν θέλουμε να εξετάσουμε τα ελαττήρια. Απειργάσθη ενός και ημίσεως έτους τη αύτης εθνικής συμφοράς, ώστε ο συγκρίνων την Ελλάδαν τη σήμερον προς την προ ενός και ημίσεως έτους Ελλάδα, να αμφιβάλλει αν πρόκειται περί ενός και του αυτού κράτους. Το στέμα εισακούσαν εισηγήσεις κακών συμβούλων, επεδίωξε την εφαρμογή προσωπικής πολιτικής, δια της οποίας η Ελλάς, απομακρυνθήσα των κατά την παράδοση φίλων της, επεζήτησε να προσεγγίσει τους κληρονομικούς εχθρούς της. Το Νοέμβριο του 1916, η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης κηρύττει τον πόλεμο στις κεντρικές δυνάμεις. Μετά από λίγο καιρό σχηματίζονται με την βοήθεια των αξιωματικών που έτρεξαν μαζί με τον Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη οι τρεις μεραρχίες, η μεραρχία Σερών, η μεραρχία Κρήτης και η μεραρχία Αρχιπελάγους. Η Θεσσαλονίκη γίνεται πλέον μια πολυπολιτισμική πρωτεύουσα, διότι οι στρατοί έφεραν και απίκους από τις αποικίες που είχαν και από την περιοχή της Αφρικής και από την περιοχή της Ασίας
και ο πληθυσμός της διαφοροποιείται πάρα πολύ. Στη Θεσσαλονίκη βγήκαμε ένα απόγευμα ύστερα από βροχή. Οι δρόμοι γλιστρούσαν μουσκεμένοι και ο ουρανός καιγόταν από μία δύση μαυροκόκκινη, σαν πυρκαγιά. Στα λυρικά νησιά μας δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τέτοια τραγικά ηλιοβασιλέματα. Παντού είναι φωτιά και αίμα. Στο λιμάνι ξεφορτώνουν και καπνίζουν χοντρά βαπόρια. Και παντού γύρω καραβίζουν κουφάρια πρισμένα από ψόφια ζά. Η πόλη, ένα απέραντο στρατόπεδο βρώμικο και αντιπαθητικό, όπου μυρμηγκιάζουν μέσα στο χακί όλες οι φυλές του Ισραήλ. Εκτός από τους Βαλκάνιους και τους Λογείς Φράγκους, ήταν εκεί και Κινέζοι κακοσκαλισμένοι, σε λερό μαλαγμένο κερί, και Ινδιάνοι με κίτρινα τουρμπάνια, και Αραπάδες με άσπρα στρογγυλά μάτια και ατροφικές γάμπες. Όλους αυτούς τους κουβάλισαν οι Ευρωπαίοι από την άκρια του κόσμου για να σκοτώσουν και να σκοτωθούν υπέρ της ελευθερίας των λαών. Από την άλλη μεριά, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η κυβέρνηση των Αθηνών αντιπαρατάσσονται στους οπαδούς του Βενιζέλου με τον νόμιμο στρατό και τους επιστράτους. Το Νοέμβριο του 1916, οι δυνάμεις της Αντάντ απαιτούν τελεσυγγραφικά από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της. Η άρνηση του Κωνσταντίνου να συμμορφωθεί προς το τελεσύγγραφο έχει ως αποτέλεσμα την παρέμβαση των δυνάμεων της Αντάντ. Γαλλικά αγήματα αποβιβάζονται στον Πειραιά με σκοπό την κατάληψη της Αθήνας. Όμως συναντούν στεναρή αντίσταση από τις ομάδες επιστράτων. Στην προσπάθεια των συμμάχων να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την Νότια Ελλάδα, τα γαλλικά θωρηκτά έμπαιναν στον Πειραιά και αποβίβαζαν 3.000 άνδρες, ενώ βομβάρδιζαν περιοχές της Αθήνας γύρω από το στάδιο και κοντά στα ανάκτορα. Μέσα στην Αθήνα γίνονται μάχες ανάμεσα σε Γάλλους και Έλληνες φιλοβασιλικούς. Οι Γάλλοι έχουν 194 νεκρούς και τραυματίες και αναγκάζονται να αποχωρήσουν. Οι οπαδοί του βασιλιά ξεσπούν την οργή τους πάνω στους οπαδούς του Βενιζέλου. Πολίτες συλλαμβάνονται και κακοποιούνται, ενώ σπίτια και καταστήματα καίγονται και λαιλατούνται. Με την επίδοση της συμμαχικής διακοίνωσης στην Ελλάδα για την παράδοση των όπλων τον Νοέμβριο του 1916, ο αντιβενιζελικός τύπος στήριξε την ανυποχώρητη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Τα άρθρα του αντιβενιζελικού τύπου στις 14 Νοεμβρίου 1916 προετοίμαζαν το αναγνωστικό κοινό για την επερχόμενη σύγκρουση των Ελλήνων με τους Αγγλογάλλους. Μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1916, η εφημερίδα Εσπερινή παραλύλιζε τους μαχητές της Ακροπόλεως και του Φιλοπάπου με τους μαχητές στη μάχη των Θερμοπυλών. Η Εκκλησία αναθεματίζει τον Βενιζέλο και σε μια τελετή στο πεδίο του Άρεως, ο Μητροπολίτης Αθηνών, περιστοιχισμένος από την Ιερά Σύνοδο, ρίχνει τον πρώτο λίθο λέγοντας: «Κατά ελευθερίου Βενιζέλου, συλλαμβάνοντος αρχιερείς και επιβουλευωμένου βασιλείαν και πατρίδα ανάθεμα έστω. Η Ελλάδα, για μία ακόμη φορά, οδηγείται σε διχασμό και εμφύλιο σπαραγμό». Οι θριαμβευτές των Βαλκανικών πολέμων, ο Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος, βρίσκονται αντιμέτωποι επικεφαλής στρατοπέδων που μισούνται θανάσιμα. Το 1917 είναι το πιο αποφασιστικό έτος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα γερμανικό υποβρύχιο βυθίζει το αμερικάνικο υπεροκειάνιο Λουζιτάνια και γίνεται η αφορμή να μπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στον πόλεμο στο πλευρό των δυτικών συμμάχων της Αντάντ. Στη Ρωσία, η άσχημη για το ρωσικό στρατό τροπή του πολέμου και η εξαθλίωση του λαού γίνονται αφορμές για επίσπευση της έκρηξης της ρωσικής επανάστασης. Τον Μάρτιο του 1917, ο τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος παρετείται και αναλαμβάνει η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Κερένσκι, που συνεχίζει τον πόλεμο μόνον για να υποστεί συντριπτικές ήττες. Στη Ρωσία επικρατεί πλήρης αναρχία μέχρι την επανάσταση του Οκτώβρη και τη βίαιη επικράτηση των Μπολσεβίκων, που υπογράφουν συμφωνία στο Μπρεστ-Λιτκόφ με τη Γερμανία και αποχωρούν από τον πόλεμο εγκαταλείποντας τους συμμάχους τους. Έτσι, στο τέλος του 1917,
πάβει να υπάρχει ανατολικό μέτωπο και όλα τα γερμανικά στρατεύματα μεταφέρονται στο δυτικό. Προς στιγμήν, οι κεντρικές δυνάμεις φαίνεται να είναι κοντά στη νίκη εις βάρος των δυτικών συμμάχων της Αντάντ. Όμως η συμμετοχή των Αμερικανών είναι αποφασιστική. Μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού και χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες έρχονται να ενισχύσουν τη Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Στην Ελλάδα, μέχρι τον Ιούνιο του 1917, εξακολουθούν να υπάρχουν δύο κυβερνήσεις. Μετά από αποκλεισμό των Αθηνών και απαγόρευση διανομής σιτηρών από το συμμαχικό στόλο, με αποτέλεσμα να λιμοκτονεί ο αθηναϊκός πληθυσμός, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, κατόπιν εκβιαστικού τηλεγραφήματος, αποσύρεται από το θρόνο, χωρίς να παραιτηθεί τυπικά, και φεύγει στην Ελβετία, αφήνοντας στη θέση του το δευτερότοκο γιο του Αλέξανδρου. Ο Βενιζέλος, υπό την προστασία των συμμάχων, έρχεται στην Αθήνα και σχηματίζει κυβέρνηση στις 13 Ιουνίου του 1917. Στις 15 Ιουνίου κηρύσσει τον πόλεμο στις κεντρικές δυνάμεις, επισημοποιώντας την ανάλογη πράξη της προσωρινής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση του Βενιζέλου αρχίζει να δημιουργεί ισχυρό στρατό, με αποτέλεσμα, όταν έρχεται η στιγμή της τελικής αναμέτρησης, να μετάσχει αποτελεσματικά στη νίκη των συμμάχων στο μακεδονικό μέτωπο. Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1917 είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της πόλης. Πρόκειται για τυχαίο γεγονός που όμως αλλάζει σημαντικά τη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά μέσα σε 32 ώρες καταστρέφει 9.500 σπίτια και αφήνει άστεγα πάνω από 70.000 άτομα. Οικονομικές και εμπορικές επιχειρήσεις, διοικητικές υπηρεσίες, χώρια αναψυχής και τα σημαντικότερα πνευματικά και θρησκευτικά ιδρύματα των κοινοτήτων μαζί με τα αρχεία τους μετατρέπονται σε ερείπια. Με την επανάσταση του 1908, οι Νεότουρκοι, με επικεφαλής τον Ενβέρ Πασά, τον Ταλαάτ και άλλους, επικρατούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σταδιακά αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Στόχος τους είναι η μετατροπή της πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε εθνικό τουρκικό κράτος, με την εξόντωση και τον εκτουρκισμό των άλλων λαών. Η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο η Τουρκία συμπαρατάσσεται με τις κεντρικές δυνάμεις, παρέχει την αφορμή στους Τούρκους να δράσουν δίχως προσχήματα, να αποβάλουν κάθε προσωπείο. Η συστηματική εξόντωση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Ποντίων, όπως και των Αρμενίων, πρόκειται για προσχεδιασμένο έγκλημα. Η απόφαση για την εξόντωση των λαών που κατοικούν στην Τουρκία εφαρμόζεται συστηματικά κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ολοκληρώνεται την περίοδο 1919 έως 1923. Ήδη από τις αρχές του 1914, η γερμανική στρατιωτική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη αποφαίνεται ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής της Τουρκίας με τις δυτικές δυνάμεις. Και γι' αυτό καλό είναι να μετακινηθούν τουλάχιστον σε βάθος 200 χιλιόμετρων στο εσωτερικό της Ανατολίας. Το μέτρο αυτό αφορά στο μαζικό εκτοπισμό του ανδρικού πληθυσμού στα τάγματα εργασίας στην Ανατολία, όπου μετά από μακρά και πολυήμερη πεζοπορία σε δύσβατες περιοχές, πεθαίνουν από τις κακουχίες πριν καν φτάσουν στον προορισμό τους. Μα και όσοι τελικά καταλήγουν στα τάγματα εργασίας, δεν περνούν καλύτερα. 12 ώρες καθημερινή εργασία σε λατομία, λιγοστή τροφή και αθλειότατα καταλήματα συνθέτουν το σκηνικό. Τα θύματα της εθνοκάθαρσης αυτής της περίοδου ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες. Με την είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό των συμμάχων, οργανώθηκαν μοίρες στρατιωτικής και ναυτικής αεροπορίας. Περιπολίες και αναγνωρίσεις, φωτογραφίσεις και συλλογή πολύτιμων πληροφοριών, καθώς και προσβολές των εχθρικών χαρακομμάτων, συνέθεταν το πολεμικό τους έργο. Το ναυτικό αεροπορικό σώμα με τη μοίρα Ζήτα εκτελούσε νυχτερινές επιδρομές στη Μεθόριο, ανθυποϋποβρυχιακές έρευνες και προσβολές στόχων ζωτικής σημασίας, ενώ εμπλέκονταν και σε αερομαχίες.
Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 17 Έλληνες αεροπόροι έπεσαν νεκροί στο πεδίο της μάχης. Το Σεπτέμβριο του 1918, ο Γάλλος στρατηγός Φως αναλαμβάνει τη διοίκηση όλων των συμμαχικών στρατευμάτων. Αγγλικών, Γαλλικών, Αμερικανικών και Βελγικών και τα οδηγεί σε νικητήρια πορεία στο δυτικό μέτωπο, περιορίζοντας τις γερμανικές δυνάμεις πίσω από τη γραμμή της Χαϊδελβέργης. Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην τελική φάση των επιχειρήσεων του Βαλκανικού μετώπου. Ο εχθρός, αντιληφθείς ότι πρόκειται περί επιθέσεως και γνωρίζων ότι όπισθεν των γραμμών θα συγκεντρώνεται ο στρατός μας, ήρχισε να βομβαρδίζει τα Σχαράδρας σποραδικώς. Μία από τα εχθρικά σοβίδας έπεσε εις το μέσον του συγκεντρωμένου λόχου και φώνευσε 10 και περί τους 19 τραυματίες, βαρέως και ελαφρός, ανάμεσά τους και ένα μουλάρι. Τι έγινε εκείνη τη στιγμή είναι απερίγραπτον. Όλη η Χαράδρα αντιλαλούσε από τους γόους και τα βογγητά των πληγωμένων, ζητούντων βοήθειαν. Ακόμα και τα μουλάρια φώναζαν αντιληφθέντα την τραγωδίαν. Τα κανόνια εδούλευαν και από τας δύο παρατάξεις. Πραγματική κόλαση σήτω η Χαράδρα. Εχθρικές οβίδες εθέριζον τα πάντα. Οι τραυματίε είχαν γεμίσει τα χαρακώματα και οι περισσότεροι τραυματιοφορείς επληγώθησαν. Τα χαρακώματα ήσαν αδιάβατα από τους τραυματίας. Έπρεπε να πατώμεν επιπτωμάτων δια να περάσομεν. Μέσα εις το αμπρί μας ήλθε ένας δεκανεύς νοσοκόμος τραυματισμένος. Είχε να φεμάξει από το τραύμα του. Του εζήτησα οδηγίας δια να τον περιποιηθώ. Μου είπε να λύσω τις γκέτες του, να του σφίξω την πληγήν αφού του επιθέσω βαμβάκι. Ο δυστυχής είχε ένα μεγάλο βλήμα εις το γόνατον και επονούσε φρικτά. Ένα άλλο παιδί, κληρωτάκι, είχε 20 μικρά τραύματα από τη μέση και άνω. Εκάθητο εις την πόρτα του αμπρί μας. Του λέγαμε να έλθει μέσα. Αυτός δεν ήθελε. Προτιμούσε να μείνει έξω, δια να τον μετακομίσουν ενωρίτερον. Αλλά έπεσεν μία οβής επί του χείλους του χαρακώματος. Εσκέπασε με πέτρες και χώματα τον τραυματίαν. Στις 4 Απριλίου 1918, ο αρχιστράτηγος Γκυλιωμά της Συμμαχικής Στρατιάς Ανατολής διέταξε τον στρατηγό Ζερόμ της πρώτης ομάδας μεραρχιών να εκτελέσει ευρείας κλίμακας επίθεση με σκοπό την απαγκίστρωση των εχθρικών δυνάμεων στον τομέα του. Η πρώτη ομάδα μεραρχιών διέθετε την 122η Γαλλική Μεραρχία και το Ελληνικό Σώμα Στρατού Εθνικής Άμυνας. Το Ελληνικό Σώμα υπό τον αντιστράτηγο Ζυμβρακάκη αποτελούνταν από τη Μεραρχία Αρχιπελάγους, τη Μεραρχία Κρήτης και τη Μεραρχία Σερών. Απέναντι στις συμμαχικές δυνάμεις ήταν εγκατεστημένη η 5η Βουλγαρική Μεραρχία σε οργανωμένες θέσεις, οι οποίες ήταν ενισχυμένες με ανθεκτικά καταφύγια και σειρματοπλέγματα. Το σχέδιο επιχειρήσεων προέβλεπε επίθεση σε 2 χρόνους. Σε πρώτο χρόνο θα καταλαμβάνονταν το ύψωμα Ασκρά και σε δεύτερο χρόνο τα υψώματα του Μουλούς Σερφ Βολάν. Στις 29 Μαΐου 1918, το συμμαχικό πυροβολικό έπληξε τις εχθρικές θέσεις με βολές παρενοχλήσεως και καταστροφής. Τα πυρά του πυροβολικού συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στις 30 Μαΐου στις 5 το πρωί εξαπολύθηκε η κύρια επίθεση από τη Μεραρχία Αρχιπελάγους εναντίον του υψώματος Σκρά. Ο καιρός ήταν νεφελώδης και βροχερός και ευνοούσε την επίθεση γιατί τύφλωνε τα εχθρικά παρατηρητήρια. Το απόκρημνο όμως του εδάφους και οι ισχυρά οργανωμένες εχθρικές θέσεις επέτειναν τις δυσχέρειες της επίθεσης. Μετά από σύντομο αλλά σκληρό αγώνα, τα ελληνικά τμήματα κατάφεραν μέχρι τις 7 η ώρα να καταλάβουν τα υψώματα Σκρά, του Μουλούς και Σερφ Βολάν. Συνελήφθησαν 1.835 Βούλγαροι εχμάλωτοι και κυριεύθηκε άφθονο πολεμικό υλικό. Οι απώλειες Μεραρχίας Αρχιπελάγους ανήλθαν σε 338 νεκρούς και 1.777 τραυματίες. Παράλληλα, η Μεραρχία Κρητών στα Ανατολικά εξαπέλυσε επίθεση στις 5 το πρωί και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταλάβει τα υψώματα 789 και 459. Συνελήφθησαν 210 Βούλγαροι εχμάλωτοι και οι απώλειες της Μεραρχίας Κρητών ανήλθαν σε 71 νεκρούς και 314 τραυματίες. Η Μεραρχία Σερών στα Δυτικά κατάφερε μέχρι τις 6 το πρωί να καταλάβει τη γραμμή Λαγκαδιά, Σαγράδα, Μπλοκ Ροσέ χωρίς να συναντήσει ισχυρή εχθρική αντίσταση. Οι απώλειες της Μεραρχίας ανήλθαν
σε 32 νεκρούς και 113 τραυματίες. Η νίκη των ελληνικών δυνάμεων στη μάχη του Σκρά προκάλεσε το θαυμασμό των συμμάχων και εξασφάλισε την εμπιστοσύνη τους. Σας γράφω από το χαράκωμα που έχω στήσει το σταθμό μου και βρίσκομαι στην ανεκφράστως ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω μίαν αφάνταστον λαμπρά νίκη μας. Κατελάβαμε το φοβερό Σκρά ντι Λέγεν και όλα τα υψώματα μέχρι την περιφέρεια της Λούμνιτσας επί μετόπου 13 χιλιόμετρων. Προελάσαμε εις βάθος 3 τιούτων. Λίγο ακόμη και θα κατελαμβάναμε τη Χούμα, εχμαλωτίζοντες τα βαρέα πυροβόλα του εχθρού. Δυστυχώς η διαταγή ήταν να σταματήσουμε εκεί. Συνελάβαμε περί τας 2.000 εχμαλώτους, όπλα, πολυβόλα και άφθονο υλικό. 7 δε πυροβόλα ορειβατικά, με 1.200 οβίδες. Εκρατήσαμε τα πυροβόλα και δι' αυτών εστέλναμε πίσω στους Βουλγάρους τις οβίδες. Η ορμή της επιθέσεως και η ταχύτης της προελάσεως δεν περιγράφονται, ούτε μπορεί κανείς να τις φανταστεί. Η μάχη της Δοϊράνης εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο διάσπασης του μακεδονικού μετόπου του αρχιστρατήγου Φρανσέ Ντεσπερέ της Συμμαχικής Στρατιάς Ανατολής. Το σχέδιο προέβλεπε μία κύρια επίθεση στην περιοχή Ντομπροπόλε, Βέτερνικ, Κόζιακα και δύο δευτερεύουσες. Μία στον τομέα αξιού Δοϊράνης και μία στον τομέα του Στριμώνα. Στην τοποθεσία αμήνονταν τμήματα της πρώτης Βουλγαρικής Στρατιάς. Το 12ο Σώμα Στρατού άρχισε την επίθεση στις 18 Σεπτεμβρίου 1918 με την 22η Βρετανική Μεραρχία αριστερά και τη Μεραρχία Σερών στα δεξιά κατά της οροσειράς Μπόσκα. Ο αγώνας υπήρξε σκληρός με εναλλασσόμενες φάσεις. Τη νύχτα αναστάλθηκε η συμμαχική επίθεση. Στις 19 Σεπτεμβρίου το 12ο Σώμα Στρατού συνέχισε την επίθεσή του στο δυτικό τμήμα της λίμνης Δοϊράνης χωρίς όμως επιτυχία. Τελικά διέκοψε τις ενέργειές του και συμπτύχθηκε στις αρχικές θέσεις εξορμήσεως. Οι απώλειες των Βρετανών ανήλθαν σε 165 αξιωματικούς και 3.155 οπλίτες νεκρούς και τραυματίες. Και των Ελλήνων σε 173 αξιωματικούς και 2.514 οπλίτες. Το 16ο Σώμα Στρατού εξαπέλυσε την επίθεσή του στις 18 Σεπτεμβρίου στις 3 το πρωί, ανατολικά της λίμνης Δοϊράνης κατά του όρους Μπλάνκα. Τα ελληνικά τμήματα κατόρθωσαν να διανοίξουν διαδρόμους στα εχθρικά σηματοπλέγματα και να εισχωρήσουν σε μικρό βάθος στην εχθρική αμυντική τοποθεσία. Δέχτηκαν όμως σφοδρότατα εχθρικά πυρά πυροβολικού και πεζικού, καθώς και αλλεπάλληλες εχθρικές αντεπιθέσεις και καθυλώθηκαν. Στις 19 Σεπτεμβρίου η επίθεση διακόπηκε, καθώς οποιαδήποτε ενέργεια των συμμάχων για διάσπαση της εχθρικής αμυντικής τοποθεσίας είχε αποβεί άκαρπη. Η Βουλγαρία παραδίδεται το Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο, η Τουρκία υπογράφει συνθήκη ειρήνης με την Αγγλία, στην οποία παραχωρεί τις περιοχές της Μεσοποταμίας και της Παλαιστίνης. Ο Μεγάλος Πόλεμος φτάνει στο τέλος του. 3 Νοεμβρίου του 1918, η Αυστρία εγκαταλείπει τον πόλεμο. 9 Νοεμβρίου 1918, ο καγκελάριος Γουλιέλμος ο δεύτερος παρετείται. 11 Νοεμβρίου 1918, η Γερμανία υπογράφει ανακοχή και ο πόλεμος τερματίζεται. Ο Μεγάλος Πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Ο Φρανσέ Ντεσπερέ, αρχιστράτηγος του Βαλκανικού Μετόπου, με αφορμή τον νικηφόρο αγώνα των Ελλήνων θα σημειώσει: «Ιδιαιτέρως δια των ελληνικών στρατών, τονίζω τον Ζήλον, την Ανδρίαν και την παροιμιώδη Νορμήν, τα οποία επέδειξε κατά τον υπαυτού διαδραματιστέντα ένδοξων ρόλων επί των οχθών του Στριμώνος και του Αξιού. Ο Αγγλογαλλικός στρατός καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη και μαζί τους εγκαθίσταται σε αυτήν ένα άγημα ελληνικού στρατού. Συγχρόνως, ο ελληνικός στόλος, με ναυαρχίδα το θωρικτό Αβέροφ, αγκυροβολεί στο Βόσπορο. Στη Ρωσία, μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1917, εμένεται ο εμφύλιος πόλεμος. Τα ευρωπαϊκά κράτη, που έβλεπαν με ανησυχία το καθεστώς του Λένιν να ισχυροποιείται, απεφάσισαν να ενισχύσουν τους αντεπαναστάτες.
Ο Βενιζέλος προσφέρει βοήθεια στους δυτικούς συμμάχους και στέλνει τμήματα του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία υπό τον Νικόλαο Πλαστήρα. Τον Ιανουάριο του 1919, δύο ελληνικές μεραρχίες με 24.000 άντρες αποβιβάζονται στην Οδυσσό, που είχε καταληφθεί από το γαλλικό στόλο. Οι πολεμικές επιχειρήσεις κατά των κομμουνιστών κράτησαν 3 μήνες και ο ελληνικός στρατός κατέλαβε την Κριμαία. Η ελληνική συμμετοχή στην εκστρατεία της Ουκρανίας ήταν μια προσφορά του Βενιζέλου προς τους συμμάχους, με αντάλλαγμα την υποστήριξή τους στις ελληνικές διεκδικήσεις στη Μικρά Ασία. Προκάλεσε όμως τον διωγμό των Ελλήνων της περιοχής από τους Μπολσεβίκους. Η διάσκεψη της ειρήνης συνέρχεται στο Παρίσι από τον Ιανουάριο στον Ιούνιο του 1919. Σκοπός του συνεδρίου είναι ο διακανονισμός των διαφορών και εκκρεμωτήτων που προκύπτουν μεταξύ νικητών και ηττημένων. Ο ρόλος της Ελλάδας στο συνέδριο δεν είναι εύκολος. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος συντάσσει υπόμνημα για τις ελληνικές διεκδικήσεις, παραθέτοντας σοβαρούς εθνολογικούς και γεωπολιτικούς λόγους. Στο υπόμνημά του αξιώνει περιοχές με ελληνικό πληθυσμό, όπως η Θράκη, η Σμύρνη με την ενδοχώρα της και η Βόρειος Ήπειρος. Παρ' όλα αυτά, το ζήτημα της Δυτικής Θράκης διευθετείται με τη συνθήκη του Νεηγή στις 27 Νοεμβρίου του 1919. Η Βουλγαρία εγκαταλείπει την περιοχή ανατολικά του Νέστου μέχρι τον Εύρο, που παραχωρείται στην Ελλάδα. 3 αυτοκρατορίες έχουν καταρρεύσει: η Ρωσική, η Αυστρο-Ουγγρική και η Οθωμανική. Για πρώτη φορά η ανθρωπότητα γνωρίζει ένα τόσο καταστροφικό πόλεμο. Σε μια Ευρώπη, η οποία το 1914 είχε 430 εκατομμύρια κατοίκους, σκοτώνονται περίπου 14 εκατομμύρια στρατιώτες και περίπου 13 εκατομμύρια άμαχοι. Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και το συνέδριο ειρήνης στο Παρίσι αποτελεί αποθέωση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όλα του τα αλυτρωτικά όνειρα, η μεγάλη ιδέα δηλαδή, φτάνει στην αποθέωσή της. Και επίσης αρχίζει και μια νέα φάση στις ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί για την Ελλάδα ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα, στις ακτές της Μικράς Ασίας. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση που θα ξετυλιχτεί σιγά σιγά και βασανιστικά για την Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται με την πλευρά των νικητών και η εκπλήρωση των εθνικών της πόθων μοιάζει να είναι κοντά. Το Μάιο του 1919 η ελληνική σημαία υψώνεται στη Σμύρνη. Όμως ο διχασμός του 1916 μένει ανεξίτηλος στην καρδιά των Ελλήνων και αποδεικνύεται καταλυτικός παράγοντας για τις δραματικές εξελίξεις των ετών που ακολουθούν. Στα Ιωταρίσια σκορδιά το αίμα βράζει, όλοι γινόμαστε.